χωρίς να αλλάξει βηματισμό, σκύβει και κόβει ένα κλαράκι. Πώς το λένε? Ροζ. Όχι, Λας. Ναι, Λας Μαρί. Από κοντά ακούει κάτι σαν γουργουριτό. Μια γάτα την έχει πάρει από πίσω. Ένας μήνος πουργίτια φτερουγίζει απότομα. Έπειτα προσγειώνεται στο χωράφι λίγο πιο πέρα. Θροίζουν οι ευκάλυπτοι. Τα σύννεφα πυκνώνουν όσο περνάει η ώρα. Εδώ, σε τούτο το μονοπάτι που διασχίζει το πάρκο, έχει πάντα την αίσθηση πως περπατά μόνη. Ειδικά σήμερα. Ολομόναχη στον κόσμο. Δεν γίνεται βέβαια να είναι μόνη. Κανείς δεν γίνεται να είναι μόνος στον κόσμο, κανείς, ακόμα και σήμερα στο πάρκο, μεσημέρι οικογενειακών συνάξεων, Κυριακή. Και πράγματι βλέπει κάποια που έρχεται από απέναντι, ψηλή, με στρωτό βάδισμα. Πώς γίνεται, αναρωτιέται, ορισμένες γυναίκες να έχουν τέτοιο βάδισμα, όταν εκείνη προσπαθεί να κρατά ίσιο το δεξί πέλμα σε κάθε της βήμα. Να κρατά ίσιο το δεξί πέλμα, μην ξεφύγει και μην γύρει προς τα έξω, όπως γέρνουν τα πόδια μιας πάπιας. Και ας νιώθει έτσι διαρκώς μια σουβδιά. Μια σουβδιά στη δεξιά πλευρά, χαμηλά στη λεκάνη. Και ας είναι σίγουρη πως και η κόρη της, η κόρη που ίσως θα κάνει, θα έχει και αυτή ένα πέλμα που θα γέρνει. Αλλά θα μάθει και αυτή να το ισιώνει. Παρότι θα νιώθει διαρκώς την ίδια σουβδιά στη δεξιά πλευρά, χαμηλά στη λεκάνη. Είμαι καμπούρα, να ισώσω. Έναν άλλο θέμα για το βιογράφο είναι η γυναικεία ματαιοδοξία. Πράγμα, δείξετε όμορφη. Ως γυναίκα, οι εμπειρίες που κουβαλώ είναι διαφορετικές από τους άντρες, οπότε νιώθω πως, για να είμαι ειλικρινής πάνω στο χαρτί, πρέπει τούτον το κομμάτι να το αφήσω να υποθεί. Η περιττή ομορφιά ξεκίνησε να γράφεται λίγο μετά που γέννησα την κόρη μου, που για μένα ήταν η πιο συγκλονιστική εμπειρία της ζωής μου, που σίγουρα εξύπνησε διάφορα ένστικτα, διάφορους φόβους, διάφορα αισθήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποτυπωθούν με λέξεις. Ο θάνατος είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έρχεται και επανέρχεται μέσα στη γραφή μου, διότι εντζήνων το οποίο αναιρεί τα πάντα και δίνει νόημα στα πάντα ταυτόχρονα. Δηλαδή, είναι μια έννοια τόσο διπλή, από τη μια χωρίς το θάνατο εν υπάρχει το σημείο το οποίο, το τέλος, το οποίο νοηματοδοτεί την ίδια την ύπαρξη. Από την άλλη όμως ακυρώνει και τα πάντα. Και ένας ακόμα πυλώνας είναι η ιστορία της Κύπρου, που για μένα πιστεύω ότι είναι ανεξερεύνητη, ίσως για τη γενιά τη δική μου, τη μεταπολεμική, όπου η προσοχή των σχολείων της κοινωνίας γύρω μας ήταν στο Κυπριακό, και πάρα πολλές άλλες πτυχές της ιστορίας μας επαραμεληθήκαν ή αποσιωπηθήκαν. Πιστεύω πάρα πολλά ότι έχουμε έναν τεράστιο πλούτο ιστορίας στην Κύπρο. Εκπλήττομαι κάθε φορά που ανακαλύπτω κάτι καινούργιο, και όχι πάρα πάρα πολλά καινούργια. Και ενδιαφέρει με να τα αναδεικνύω μέσα από τη γραφή μου. Έχει νόημα τούτο που κάνουμε? Γιατί το κάνουμε? Ιδίως σε εποχές που υπάρχουν πολλά πιο δύσκολα ζητήματα που απασχολούν τους ανθρώπους και την ανθρωπότητα. Τι την κάνουμε την τέχνη? Και πάλι επανέρχομαι στην περιττή ομορφιά που είναι ο τίτλος μου. Εμπεριττή τούτη ομορφιά. Από την άλλη, αν εμπεριττή τέχνη, τότε γιατί τα δέντρα είναι τόσο όμορφα, γιατί τα πουλιά το καθένα γελάει με διαφορετικών ήχων? Τούτη ομορφιά που είναι γύρω μας, εν υπάρχει για κάποιον νόημα? Έγινα συγγραφέας γιατί ήμουν φανατική αναγνώστρια.
μέσα από τα βιβλία ανακάλυψα πάρα πολλές πτυχές του εαυτού μου, πάρα πολλές πτυχές του κόσμου και ζήλεψα το οποίο κάνουν οι συγγραφείς. Ήθελα να δω αν μπορώ να προσεγγίσω λίγο το μαγικό που συμβαίνει μέσα στα βιβλία και τούτη τη σχέση που αναπτύσσει ο συγγραφέας με τον αναγνώστη. Η γλώσσα, η ποιητική, είναι πάρα πολύ κοντά στην εσωτερική μου φωνή. Οι σιωπές της ποιήσης, η ελλειπτική προσέγγιση, ο υπαινιγμός, ο ρυθμός της γλώσσας, οι λέξεις, που μπορείς να τους δώσεις πολλά διαφορετικά νοήματα αναλόγως με το πώς θα τις τοποθετήσεις και πώς θα τις προσεγγίσεις. Για μένα οι λέξεις είναι όπως τον πυλό. Μπορείς να πλάσεις τον άνθρωπο που την αρχή, μπορείς να πλάσεις τον κόσμο. Δεν έρχονται απλώς να ονοματίσουν πράγματα που υπάρχουν, αλλά έρχονται για να μας γεννήσουν πράγματα που δεν υπάρχουν. Οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και είναι τόσο φθαρμένες ή είναι τόσο χιλιοϋπομένες και έχουν περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο νόημα, μπορούν να ξαναγεννηθούν μέσα από ένα λογοτεχνικό έργο, με τον ποιον τρόπο θα τις εντάξεις σε ένα κείμενο και πώς να ξαναφωτίσεις νοήματα, πώς να παίξεις με τις διάφορες σκιές που κουβαλούν. Υπάρχει τούτος ο διχασμός για μας τους Κυπρίους. Γράφουμε και διαβάζουμε κυρίως κείμενα στην κοινή ελληνική, όμως τα πιο βαθιά μας συναισθήματα, τις πιο μύχιες μας σκέψεις, είναι στην Κυπριακή διάλεκτο που τις κάνουμε. Νεραντζιά, που είναι το ελληνικό της Κυτρομυγιάς, για μένα δεν είναι το ίδιο. Η Κυτρομυγιά είναι κάτι πολλά συγκεκριμένο και αμέσως έρχονται μου εικόνες, φίλοι κάτω από το δέντρο, η αυθή, το άρωμα, που δεν είναι το ίδιο με τη λέξη νεραντζιά. Δεν μου φέρνει τούτα τα κύματα των αναμνήσεων. Πολύ αγαπημένη μου λέξη, την οποία χρησιμοποίησα στο «Τι είναι ένας κάμπος» και σχολιάστηκε πάρα πολύ θετικά, ήταν η λέξη «αναγιώνω». Δεν μπορώ να βρω την αντιστοιχή της στην ελληνική και νιώθω ότι για μας τους Κυπρίους είναι ένας κώδικας επικοινωνίας αυτόματος. Όταν μπεις το ανάγιωμα σου, πώς σε ανάγιωσε, πώς αναγιώνουμε τα μωρά μας. Νιώθω πως τούτες έτσι τις λέξεις και τις εκφράσεις θέλω να τις βάζω μέσα στα κείμενά μου και να μεταφέρω και τον πλούτο της δικής μας της διαλέκτου. Ασχολούμαι με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εργάζομαι στο Γραφείο Επιτροπού Διοικησίας και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με ειδικότερα με τα ζητήματα του ρατσισμού και τα τελευταία χρόνια πιο πολύ με τα ζητήματα φύλου και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Σίγουρα όλες αυτές οι εμπειρίες και η καθημερινή τριβή με τις πραγματικές δυσκολίες, τα πραγματικά εμπόδια που συναντούν οι άνθρωποι και που περιορίζουν τις δυνατότητες τους, τη χάνει επεξεργασία, ας πούμε. Για μένα ο κάθε άνθρωπος είναι μια ιστορία που μόνος του, ανεξάρτητα από το αν έχει ζήσει τεράστια ιστορικά γεγονότα ή αν έχει ζήσει μια απλή ζωή, συνηθισμένη που θα έλεγαμε. Νιώθω πως δεν υπάρχει τίποτε συνηθισμένο και τίποτε κανονικό μέσα σε κανέναν άνθρωπο. Και στις μικρές ιστορίες που έχω γράψει, στην περιττήν ομορφιά, αλλά και στο ότι είναι ένας κάμπος που παρόλο που αφηγείται έναν ιστορικό γεγονός, δεν εστιάζει στην μπλοκή μιας συγκεκριμένης ιστορίας. Για μένα η έμφαση δεν είναι ακριβώς στην μπλοκή, αλλά πιο πολύ στα διλήμματα ή στις αποφάσεις ή στις κρίσεις που περνούν οι ήρωές μου. Νιώθω ότι θέλω πιο πολλά να βάλω μια κάμερα, ένα μικρόφωνο στο μυαλό τους, στο ένστικτό τους, στα αισθήματα τους, στο τι είναι εκείνο που τους παρακινεί, ποια είναι τα κίνητρα τους κάθε φορά, ποια είναι η φόβη τους. Πιο πολύ θέλω να εστιάσω σε τούτο, ίσως και στο πιο συναισθηματικό κομμάτι των ανθρώπων. Με ενδιαφέρει να δημιουργήσω ατμόσφαιρες, πώς το κάνουν οι σκηνοθέτες, που τους ενδιαφέρει το κάδρο. Ενδιαφέρει με πάρα πολλά το κάδρο. Το αν επέταξε ένα πουλί, το αν εθρώησε ένα δέντρο, ένα κελαίδημα το οποίο ακούει ο ήρωάς μου, τη λάμψη μου μια αστραπή την ώρα που είναι το απόλυτο σκοτάδι. Από στάχτη είναι φτιαγμένη θάλασσα.
από τις ψυχές και τις ρητίδες των ανθρώπων. Αυτά σκεφτόταν. Εκείνη κοιτούσε τους μικροσκοπικούς κόκκους και ένιωθε πως μπορούσε να τους ξεχωρίσει έναν προς έναν. Έμοιαζαν μεταξύ τους, μα ήξερε πως δεν ήταν ίδιοι, γιατί κανένας στον κόσμο δεν είναι ίδιος με κανέναν άλλο. Κανένας. Ούτε καν η κόκκη της Άμμο. Όταν γράφω, συνειδητοποιώ ή αισθάνομαι ότι τα όρια της πραγματικότητας και του ονειρικού συχαίονται. Αρέσκει μου το στοιχείο. Το ότι δεν ξέρεις πού είναι η στεριά και πού είναι η ομίχλη, τι ανακατεύεται, πώς μπλέκονται και μπορεί να δημιουργηθούν έτσι κάποιες πολλά ωραίες συνδέσεις. Δεν το κάνω καθόλου συνειδητά. Κι όμως ναι, έρχεται και το βλέπω να επαναλαμβάνεται, ένα μοτίβο που νιώθω πως επαναλαμβάνεται και χαρακτηρίζει τη γραφή μου. Δεν είναι ότι βλέπω ξύπνια όνειρα, αλλά τα όνειρα που βλέπω όταν κοιμούμαι τόσο ζωντανά, τόσο πραγματικά, που για μένα είναι κομμάτι της πραγματικής μου ζωής. Το ότι είναι ένας κάμπος πραγματεύεται μια πραγματική ιστορία, την ιστορία των Εβραίων μετά το τέλος του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου, που προσπαθώντας να καταφύγουν στην Παλαιστίνη, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε στρατόπεδα στην Κύπρο, τα οποία δημιούργησαν οι Άγγλοι. Οπότε το βιβλίο προσπαθεί να μιλήσει για τούτη την ιστορία και ταυτόχρονα να μιλήσει για την ιστορία του ολοκαυτώματος, γιατί παρόλο που όλα έχουν υποθεί πολλές φορές, νιώθω πως για διάφορους λόγους οφείλουμε να τα λέμε, να μην τα ξεχνούμε, να τα υπενθυμίζουμε. Ένα τέχνασμα που χρησιμοποιώ στο βιβλίο είναι ότι ο δημοσιογράφος, ο οποίος μπαίνει στα στρατόπεδα για να καταγράψει τις συνθήκες ζωής των κρατουμένων και παίρνει και μαρτυρίες για το τι είχαν περάσει στα ναζιστικά στρατόπεδα σε όλη την Ευρώπη προηγουμένως, βλέπει ταυτόχρονα στο όνειρό του ένα γερμανόφωνο ποιητή, τον Paul Celan, και ταυτόχρονα με τις στιγμές που ο ίδιος είναι στα στρατόπεδα και προσπαθεί να καταγράψει την ιστορία, ο ποιητής βρίσκεται αλλού και συνθέτει το πιο γνωστό ίσως ποίημα για τα στρατόπεδα τα ναζιστικά, τη Φούγκα του Θανάτου. Και εμφανίζεται η διαδικασία του πώς προσπαθεί ο ίδιος να γράψει, να σπάσει του τον το τραύμα το οποίο εβίωσε και να μιλήσει για τούτη τη φρίκη των στρατοπέδων, πώς εμφανίζεται τούτη η προσπάθεια μέσα στα όνειρα του δημοσιογράφου. Κατακλείζεται μάλλον ο δημοσιογράφος που τούτα τα όνειρα, που καταλαβαίνει ότι είναι σαν μια ζωντανή παρουσία, που αρχίζει να βλέπει τον ποιητή ως μια ζωντανή μορφή μέσα στο στρατόπεδο της αμοχώς του, στον Καράολο. Οπότε δαμέ ακριβώς μπλέκεται το όνειρο με την πραγματικότητα ή ίσως δύο πραγματικότητες οι οποίες συμβαίνουν παράλληλα σε δύο διαφορετικούς τόπους και χρόνους. Η ιστορία των Κάμπς και η ιστορία του Paul Celan, πώς συμπλέκονται και εμφανίζονται έτσι με τούτη την ονειρική μορφή μέσα στις σελίδες ενός βιβλίου που άλλως πως δεν θα μπορούσαν να συνδεθούν, όμως η λογοτεχνία κάνει και τούτα τα μικρά θαύματα να συνδέει χωροχρονικά παράλληλες ή και μη παράλληλες ιστορίες. Τα στρατόπεδα, που στα κυπριακά είπαμε τους κάμπους, τα στρατόπεδα τούτα χτιστήκαν στην Αμόχωστο το 1946. Σε λιγότερο από 30 χρόνια, οι Βαροσιώτες έγιναν πρόσφυγες, εξεριζωθήκαν και ζήσαν ήδη μέσα σε στρατόπεδα, μέσα σε καταβλισμούς της εισβολής του 1974. Βλέπουμε σήμερα τούτες τις αντίστροφες ροές των ανθρώπων που ξεκινούν, που γίνονται στις περιοχές. Βλέπουμε τι συμβαίνει τώρα στην Παλαιστίνη, τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στη Συρία. Όλους αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους που πάλι προσπαθούν να βρουν ένα αποκούμπι και διασχίζουν ανάποδα τώρα τη Μεσόγειο. Και πάλι η Κύπρος είναι ένας σταθμός μέσα στο δρόμο τους που η μοίρα, χωρίς να το θέλουν, φέρνει τους εδώ. Έκαμε μου εντύπωση ότι τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, όταν μιλούσαν για τους Εβραίους που ήταν να φιλοξενηθούν στην Κύπρο, παρουσιάζαν τους σαν έναν τεράστιο κίνδυνο. Κίνδυνο για το εθνικό μας ζήτημα, κίνδυνο για την αλλίωση του δημογραφικού χαρακτήρα μας.
και τα δημοσιεύματα σήμερα τα οποία αναφέρονται στους σημερινούς προσφύγες και στους σημερινούς μετανάστες μιλούν ακριβώς με τους ίδιους όρους, χτίζουν πάνω στις ίδιες φοβίες των ανθρώπων για να δημιουργήσουν τούτο το κλίμα του ότι δεν είσαστε ευπρόσδεκτοι. Κάμε μου εντύπωση ότι τόσα χρόνια μετά, ξανά σήμερα, συναντούμε τούτα τα ίδια ένστιχτα των ανθρώπων. Και ταυτόχρονα είδα πολλές ιστορίες ανθρωπιάς σε εκείνη την εποχή, πως άνθρωποι Κύπροι αντιμετώπισαν τους Εβραίους πρόσφυγες, ιστορίες που βλέπω και σήμερα γύρω μου. Και εμπάλε τούτη μάχη του πώς μπορείς να περιορίσεις τούτα τα ένστιχτα του φόβου, της εχθρότητας, τα οποία πολλά εύκολα ξυπνούν, και πώς να τα σταματήσεις βάλλοντας μπροστά τους πράξεις καλοσύνης. Λέει κάπου ο δημοσιογράφος μου μέσα στο βιβλίο ότι ο Θεός έβαλε την πένα στα χέρια μου ήταν για να μην μείνει ολότελα ανόητο το πέρασμά μου από τον κόσμο, γιατί εγώ δεν έχω άλλα μέσα παρά μόνο τις λέξεις. Νιώθω πως είχα την ανάγκη να το πω τούτον, είχα την ανάγκη να προσφέρω ό,τι εμπορούσα να προσφέρω, έστω με τούτον τον τρόπο, γράφοντας μια ιστορία που μιλά για τη μνήμη και που μιλά για την ανθρωπιά. Έχουμε έναν κυβωτιστή μέσα στις ζωές μας. Κινούμαστε μέσα σε μικρά κυβώτια, μέσα σε μικρά κλουβιά, που πάλι σε συνδυασμό με το ορισμένο, το περιορισμένο της ύπαρξης μας, δεν κάνει νόημα. Δηλαδή το να συνεχίσουμε να είμαστε μέσα σε τούτα τα κλουβιά. Οπότε, ναι, οι ήρωες μου θέλουν με κάποιον τρόπο να αποδεσμευτούν που τούτα τα όρια που τους τίθενται εξωγενώς, αλλά και ενδογενώς, που τις δικές τους τις ψυχικές αδυναμίες ή ανασφάλειες, και αναζητούν τρόπους ή μεθόδους για να βρουν την ελευθερία. Η θάλασσα για μένα είναι το υπέρτατο σύμβολο της ελευθερίας. Και λογοτεχνικά και πραγματικά για μένα ο μόνος χώρος στον οποίο νιώθω τόσο ελεύθερη είναι η θάλασσα, είναι η ώρα που κολυμπώ, που νιώθω ότι απελευθερώνουμε που όλον το βάρος του σώματος μου και της ύπαρξης μου και στο μόνο χώρο που δεν αναζητώ και κανένα νόημα. Για μένα η θάλασσα είναι το ίδιο το νόημα. Ούτε η κόκκι της άμμο, ούτε και οι βράχοι που πάνω τους χτυπούν αδιάκοπα τα κύματα, σχηματίζοντας γούβες, κεντώντας απαρχής στις ακτογραμμές, κάνοντας τους χάρτες να μοιάζουν πάντα κατά τη λαθεμένοι. Αλλά ούτε και η λάβα κάτω από τους βράχους, ούτε τα κήτη, τα θρόψαρα, οι αστερίες, τα καβούρια, οι αχινοί, όλα όσα γιώνουν στο βυθό της θάλασσας και γίνονται άλας. Γίνονται άλας και νερό. Και ακόμα ούτε τα παραφορτωμένα καΐκια που βούγιαξαν, οι τσακισμένες ψαρόβαρκες, τα σχισμένα δίχτυα, τα μπαούλα με τον χρυσό, οι αμφορείς με τα αμύγδαλα, οι μπόγοι με τα ρούχα και τις παιδικές κούκλες. Τίποτε δεν είναι το ίδιο και ας γίνονται όλα στο τέλος άλας και νερό. Και ας γίνονται θάλασσα. Μόνο η μοίρα των ανθρώπων ίδια.